ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Αν δεν κάνω λάθος, είναι η δεύτερη φορά που ο Πρωθυπουργός συναντά τους παραγωγικούς φορείς της πόλης μια εβδομάδα πριν την έκθεση στη Θεσσαλονίκη. Είναι μια πρωτοβουλία η οποία, κατά την άποψή μου, αναδεικνύει το γεγονός ότι η Θεσσαλονίκη δεν είναι η φτωχή συγγενής της πρωτεύουσας. Νομίζω όμως ότι αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία φέτος είναι ότι η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με τις προηγούμενες φορές. Είναι η πρώτη έκθεση μετά από 8 χρόνια όπου ο Πρωθυπουργός θα έρθει να μιλήσει έχοντας ένα σχέδιο το οποίο αποτελεί σχέδιο της ελληνικής κυβέρνησης, διότι βρισκόμαστε έξω μετά από 8 χρόνια από την Ασφιχτική Επιτροπία, έξω από τα μνημόνια. Άρα η έκθεση αυτή έχει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα και έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Εγώ επιθυμώ όλα όσα θα πω να μην αποτελούν το σχέδιό μου μόνο, αλλά το σχέδιο της κυβέρνησης σε συνεννόηση και με τους παραγωγικούς φορείς του τόπου. Βεβαίως, θα σας ακούσουμε σήμερα με πολύ μεγάλη προσοχή. Βρισκόμαστε σε μία περίοδο που μπορούμε να αισιοδοξούμε, χωρίς να φυσικάζουμε όμως. Η απόφαση στην οποία καταλήξαμε τον περασμένο Μάιο στο Eurogroup είναι μια απόφαση που διασφαλίζει τη διασημότητα του ελληνικού δημόσιου χρέους, δίνει έναν καθαρό διάδρομο 15 ετίας όπου το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους γίνεται πολύ χαμηλό και ταυτόχρονα, και ίσως αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί οι πολίτες και κυρίως εσείς πρόσωποι των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας περιμένετε να δείτε αυτή την έξοδο από τα μνημόνια να αντανακλάτε και στην καθημερινότητά μας, στη ζωή μας, στη δουλειά μας, στους μισθούς μας, στους φόρους μας. Το κυριότερο είναι ότι δημιουργείται ένας δημοσιονομικός χώρος αξιοσημείωτος από το 19 και μέχρι το 22, παρά το γεγονός ότι η χώρα αυτά τα 4 χρόνια θα είναι βεβαίως στο πλαίσιο της συμφωνίας με τους εταίρους της και τους δανειστές της, θα είναι υποχρεωμένη να δίνει ένα μέρος σημαντικό, 3,5% του ΑΕΠ, από τα πλεονάσματα που είναι σε θέση πλέον να παράγει η ελληνική οικονομία για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους. Άρα, για πρώτη φορά μετά από 8 χρόνια, σήμερα θα κουβεντιάσουμε και θα πάρουμε από εσάς σκέψεις και απόψεις για το πώς μπορούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτό το δημοσιονομικό χώρο που έχουμε μπροστά μας να τον κατανοούμε δίκαια και παραγωγικά για να δημιουργήσουμε ακόμα μεγαλύτερες δυνατότητες αναπτυξιακής προοπτικής για την ελληνική οικονομία, αλλά να απαλύνουμε και τις μεγάλες πληγές της οκταετίας. Δεν θα καταφέρουμε αυτό να το κάνουμε σε μια μέρα, από μια στιγμή στην άλλη, αλλά νομίζω ότι πρέπει να προσανατολιζόμαστε σε αυτή την κατεύθυνση. Θα ήθελα τέλος να πω ότι δύο ακόμα σημεία. Η έξοδος από τα μνημόνια, η δυνατότητα να απαλύνουμε πληγές, να σχεδιάσουμε μαζί για το πώς θα καταλύουμε το δημοσιονομικό χώρο είναι ένα πράγμα. Ένα άλλο πράγμα όμως είναι ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε και να πιστέψουμε τη μεταρρυθμιστική προσπάθεια. Τα μνημόνια όλα αυτά τα χρόνια ήταν βεβαίως μια πολύ οδυνηρή εμπειρία για τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών μας. Ταυτόχρονα όμως, ιδιαίτερα τα 3 τελευταία χρόνια, όπου καταφέραμε και επιβάλαμε την προτεραιοποίηση των διαθεωτικών μεταρρυθμίσεων έναντι της σκληρής προσαρμογής, υπήρξαν σημαντικές μεταρρυθμίσεις
που διόρθωσαν μεγάλες παθογένειες. Παθογένειες που ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό και για τη χρεοκοπία της χώρας και για τα μνημόνια. Αυτή τη μεταρρυθμιστική προσπάθεια πρέπει να την πιστέψουμε και να την ενισχύσουμε. Και βεβαίως να προσανατολιστούμε σε μεταρρυθμίσεις που θα εξυγχρονίζουν τόσο τον τρόπο λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, θα θέτουν διαφάνεια, θα καταπολεμούν τη διαφορά, τη διαπλοκή και θα θέτουν τις βάσεις για δίκαιη ανάπτυξη που κατά την άποψη τη δική μου και της κυβέρνησης είναι και εθνικός στόχος. Έχουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο με τις δικές μας κοινωνικές και αναπτυξιακές προτεραιότητες, αυτό που ονομάζουμε Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική, που το συγκροτήσαμε μαζί και με τους παραγωγικούς φορείς στα 14 περιφερειακά συνέδρια. Πιστεύω όμως ότι το επόμενο διάστημα αυτό πρέπει να το εξειδικεύσουμε και να συνεχίσουμε με ακόμα μεγαλύτερους ρυθμούς την υλοποίηση των αποφάσεων που ήδη έχουμε εξαγγείλει. Επανερχόμενος στη Βόρεια Ελλάδα και κλείνοντας, να πω ότι πέρα από τη συμμετοχή υπουργών από τη Βόρεια Ελλάδα στο κυβερνητικό σχήμα, θέλω να σας πω για άλλη μια φορά ότι για μένα η Βόρεια Ελλάδα αποτελεί προτεραιότητα στην προσπάθεια της παραγωγικής ανασυγκρότησης. Δεν είναι τυχαίο ότι ήμασταν σε διαρκή επαφή όλο το προηγούμενο διάστημα, ανεξάρτητα συμφωνούμε ή διαφωνούμε πολιτικά. Πιστεύω ότι μπορεί να αποτελέσει την ατμομηχανή της βιομηχανικής ανασυγκρότησης, αλλά και την καρδιά της αγροτικής παραγωγής, της αγροδιατροφής, της μεταποίησης. Κυρίως όμως, η Βόρειος Ελλάδα μπορεί να παίξει ένα καθοριστικό ρόλο και ιδιαίτερα η Θεσσαλονίκη για όλη την περιοχή των Βαλκανίων. Η πεποίθησή μου είναι πως με την επίλυση μετά από πάρα πολλά χρόνια του ονοματολογικού και με μια λύση που θα αποφέρει τεράστια ωφέλη σε ό,τι αφορά το ρόλο και το κύρος της χώρας στη διεθνή σφαίρα, αλλά και με μια λύση που κατοχυρώνει την ιστορία της Μακεδονίας μας. Νομίζω ότι η Θεσσαλονίκη τα επόμενα 4 χρόνια θα έχει μια ραγδαία ανάπτυξη. Θα είναι μια διαφορετική πόλη. Θα είναι πραγματικά η πρωτεύουσα των Βαλκανίων και όχι μια πόλη που θα παρακαλά, σέρνοντας τον τίτλο της συμπρωτεύουσας, να παίρνει λίγο από τα φώτα της δημοσιότητας της Αθήνας. Αυτό είναι ένα άλλο όραμα, είναι μια άλλη προοπτική για την πόλη σας και συνολικά για την Βόρεια Ελλάδα. Κλείνω λοιπόν λέγοντας ότι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης θα σηματοδοτήσει, πιστεύω, αυτή τη μεγάλη αλλαγή για τη χώρα μετά από 8 χρόνια. Πολύ σημαντικό γεγονός ότι είναι τιμόμενη χώρα, μια σημαντική για την διεθνή σκηνή χώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Θα είναι λοιπόν, από ό,τι ακούω, η μεγαλύτερη έκθεση της δεκαετίας. Δεν ξέρω να κάνω λάθος, θα μας πείτε. Πιστεύω ότι θα είναι μια πολύ επιτυχημένη έκθεση με επίκεντρο την εξωστρέφεια, την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα, αλλά γιατί στη Θεσσαλονίκη είμαστε, δεν ξεχνάμε, και την ψυχαγωγία και την διασκέδαση. Πιστεύω λοιπόν ότι θα είναι μια πολύ καλή αρχή για να συνειδητοποιήσουμε ότι περνάμε σε μια νέα εποχή.